Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να μάθετε να κόβετε και να καθαρίζετε την κολοκύθα μόνοι σας, αυτό εδώ το βίντεο θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να το μάθετε, και πάλι να το δείτε γιατί μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Κολοκύθα είναι μεγάλο λαχανικό και αν δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, μπορεί να έχουμε θεματάκια. Το πρώτο και βασικότερο που ισχύει με όλα τα λαχανικά βέβαια, αλλά κυρίως με αυτά τα μεγάλα, είναι να τα βάλουμε κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Το άλλο είναι με την κολοκύθα, επειδή είναι μεγάλο και σκληρό λαχανικό, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μπούμε σε μια μάχη δύναμης με την κολοκύθα. Δηλαδή να μπήξουμε το μαχαίρι, να βάλουμε δύναμη κλπ. Όχι, πρέπει το μαχαίρι να κάνει τη δουλειά χωρίς δύναμη. Πώς γίνεται αυτό? Θα καρφώσω στη μέση, το σπρώξω λίγο με το χέρι μου, μέχρι το μαχαίρι να κουμπίσει κάτω, στην επιφάνεια κοπής. Και μετά έχοντας σταθερό το χέρι εδώ, κατεβάζω κάτω. Την άλλη μεριά και κάνω το ίδιο. Κατεβάζω κάτω. Και κόψαμε την κολοκύθα στη μέση. Εντάξει, τώρα όμως και πάλι δεν την έχουμε καθαρίσει. Θέλουμε να δούμε πώς θα την καθαρίζουμε. Πάλι σταθερή βάση κάτω. Κόβουμε μικρότερα κομμάτια. Αφού λοιπόν έχουμε κόψει αυτά τα κομμάτια, πολύ εύκολα πλέον πηγαίνουμε περιμετρικά. Βγάζουμε τη φλούδα και αν έχει μείνει κανένα κομμάτι, το αφαιρούμε πολύ εύκολα έτσι. Τα σπόρια βέβαια, ένα μαχαίρι, ένα κουτάλι ακόμα, βγαίνουν πολύ εύκολα. Και μετά έχουμε κομμάτια κολοκύθας που μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα κόψουμε όπως θέλουμε. Αυτά ισχύουν για τη στρογγυλή κολοκύθα. Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν από την άλλη, αλλά έχει μια λίγο διαφορετική μορφολογία αυτή εδώ η καμπανωτή, που πρέπει να την κόψουμε σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί από εδώ και πέρα με τον ίδιο τρόπο, στη μέση το μισό, το κάτω κομμάτι έχει τους σπόρους και αν θέλουμε να το καθαρίσουμε το κάνουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ είναι τα σπόρια. Και αυτό εδώ το κομμάτι είναι συμπαγές, δηλαδή είναι όλο σάρκα μέσα, που σημαίνει ότι το καθαρίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε προηγουμένως. Οπότε, είτε έχουμε τη μία κολοκύθα, είτε έχουμε την άλλη κολοκύθα, αυτός είναι και ο πιο σωστός τρόπος για να τις καθαρίσουμε και να μπορούμε να διαχειριστούμε μετά την καθαρή σάρκα της κολοκύθας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το tip και να το χρησιμοποιήσετε για τα μαγειρέματά σας.